Στις αρχές του 2025 θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο θα απευθύνεται σε 15.000 άτομα έως 50 ετών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πάρουν φθηνό στεγαστικό δάνειο. Καλό είναι, αρκεί να το δώσει όμως, μην μας δουλεύει τώρα, γιατί ό,τι έχει πει, εγώ νομίζω ότι στον αέρα πάνε όλα. Εφάρμοσε τώρα, λέει, 45 μέτρα, λέει, τι μέτρα είναι αυτά, για ποιους ήταν. Και τα μονοπόλια. Εκτός από τα ηλικιακά κριτήρια, θα αυξηθούν και τα εισοδηματικά, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι έως 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο, έως 28.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το ζευγάρι, συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί από 3.000 το προηγούμενο πρόγραμμα. Να αγοράσει, θα πρέπει να πουλήσει και τα παιδιά του και τα εγγόνια του για να πάρει σπίτι ο άνθρωπος. Τώρα τι λέμε να. Τώρα είναι τώρα. Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 2 θα ενεργοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και θα απευθύνεται και σε μεγαλύτερους ηλικιακά υποψηφίους έως 50 ετών έναντι του ορίου των 39 ετών που ίσχυε κατά τον πρώτο κύκλο. Ενώ οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ακίνητα παλαιότητας άνω των 15 ετών. Αλλά εκείνοι που έχουν ανάγκη για σπίτι, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω ανάγκη. Και το χάμπι που έχει πέσει λίγο πολύ, έχουμε όλοι από ένα σπίτι. Δεν μας δίνει μας. Και καλώς δεν μας δίνει. Σπίτι μπορεί να βρει. Μπορεί να βρει ένα παλιό, μπορεί να βρει. Είναι βρέσκεις. Αλλά στο κέντρο της πόλης μπορεί να βρει. Και στην Αθήνα, νομίζω, και ξαπέρα που είσαι εσείς. Τώρα μέσα στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα είναι μια πόλη η οποία αναπτύσσεται. Το δάνειο θα καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και θα έχει διάρκεια έως 30 έτη. Οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν την αγορά σπιτιών αξίας έως 200.000 ευρώ, αυξάνοντας το όριο από τις 150.000 ευρώ που ίσχυε στο πρώτο πρόγραμμα. Πρέπει να τους βοηθήσουν. Γιατί έχετε τόσο κόσμο που έρχεται από άλλα κράτη που δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν, δεν ξέρω το λέτε, passport, δεν έχουν και έρχονται εδώ πέρα, παίρνουν τα χρήματα από τους Έλληνες, τα δίνουν σε άλλους που αυτοί δεν έχουν δουλέψει εδώ πέρα, δεν έχουν κάνει τίποτα για το κράτος.